Κοίτα πόσο στενοχωρημένος είναι αυτός ο Κυριούλης. Τι σου κάνανε, Πασάκο μου, και κλαις. Σου ξερίζω σαν το μαλάκι, πουλάκι μου. Ποιος ιστερικός άνθρωπος το έκανε αυτό? Από ό,τι φαίνεται, σε σημερινό βίντεο θα γίνουμε κόμμωτες. Μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι? Είμαστε καλοί άνθρωποι κατά βάθος. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να του κάνουμε ένα ντουζάκι, να μαλακώσουν τα μαλάκια του. Ό,τι του είχε μείνει, δεσπότα από παλιά. Θα το βρούμε. Οπότε, κύριε, κύριε Μιχάλη, με εδώ πέρα, τι σου είχε γίνει? Είχε περουκίνη και στο έχουν ξεκολλήσει. Τότε εντάξει, θα σου βάλουμε ένα καινούριο μήνα. Να, εδώ πέρα, πάρε την πετζετούλα σε εδώ πέρα, μπορώ να την κάνω και ό,τι χρωματά. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, θα σου βάλω εδώ πέρα μια σφραγίδα εδώ πέρα. Ο Captain America είσαι, ίδιος! Ο Chris Evans! Νομίζω θα είσαι πολύ καλύτερα εκεί πέρα με την ασπιδούλα σου. Και τώρα κάθισε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό? Γιατί έχει καθάρια πάνω στο κεφάλι του? Αυτές οι λακ, παιδιά, που βάζει μαλλιά, το ήξερα εγώ. Ζημιά κάνουνε. Λοιπόν, έλα εδώ πέρα να πιάσουμε ένα-ένα τα σκαθαράκια εδώ πέρα. Α, τα λιώνουμε πάνω στο κεφάλι του, δεν πειράζει. Και τα οποία σκαθαράκια εκεί πέρα του κάνανε και αυτά τα σπυράκια στο κεφάλι. Το οποίο θα. Έλα εδώ πέρα να καθαρίσουμε λίγο. Να φύγουν εδώ πέρα όλα τα σκαθαράκια. Οχ, οχ, οχ. Βλέπω την αντανάκλασή μου στη φαλάκρα σου. Πάμε τώρα να σπάσουμε και. Εντάξει, περνά λίγο εφηβεία στο κεφάλι σου για κάποιο λόγο. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν θα σου πω όχι. Όπως αισθάνεσαι. Εγώ του έσπασα τα σπυράκια πάντως. Και κάτσε λίγο γρήγορα να σφουγγίξουμε εκεί πέρα τώρα, έτσι με λίγο βαμβακάκι να. Τι κάνω, μωρέ? Α, και το ψεκάζω για να φύγει. Α, οκ, ψεκάζω κάτι αντισπυρικό σπρέι. Τα πουλάνε στα φαρμακεία, παιδιά, υπάρχουνε σίγουρα. Πω πω πω, μια φαλάκρα. Σε καθάρισα, κομπλέ σε έκανα. Σε άφηνα και έτσι, τα ξέρεις. Τώρα, κύριε Πανάγο μου, τι κάνω? Τι, θα σου κάνουμε την εμφύτευση? Τι είναι αυτό? Ωραία, θέλω να βάλουμε μια τρίχα εδώ. Μια τρίχα εδώ, μια τρίχα εδώ. Και μια τρίχα εδώ. Αχ, ποιος φύτεψε εδώ πέρα μαλάκι? Και το μια τρίχα εδώ. Παιδιά, να ξέρετε, αυτό είναι, να ξέρετε, πατέντα του Mega Cyber είναι. Βάζεις μια τρίχα και γίνονται ολόκληρες τούφες γίνονται, παιδιά μου. Έλα, κύριε Μιχάλη μου, θα σε φτιάξω εδώ πέρα. Πω πω πω, ένα μαλλί που βγαίνει. Ο Mega Cyber εδώ, ο αρχικομωτής. Εμφύτεψη μαλλιών σε 5 λεπτά. Θα γινόμουν φίρμα, το έκανα αυτό το επάγγελμα. Έχω τη γνώση. Πω 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 πω, μια χαρά εδώ πέρα. Τώρα τι πρέπει να βάλουμε? Λοιπόν, θα σου βάλουμε λίγο σαμπουάν λεμονιού. Πάρα και λίγο σαμπουάν λεμονιού. Τι είναι αυτό? Τι του βάζει? Κόλλες είναι αυτά? Ή απλά είναι ένα κρεμοσάπνο? Σαμπουάν και μαλακτικό είναι. Θα σου βάλουμε και λίγη φραουλίτσα να μυρίζει ωραία. Και θα τα ανακατέψουμε. Είναι λες και του κάνω κρεμούλα, παιδιά, να ξέρετε. Έλα εδώ πέρα. Θα σου φτιάξω εγώ ένα μαλακτικό για το κεφάλι. Α, το του κάνω τώρα επικάλυψη ώστε να δυναμώσει. Ή το βάφω. Δεν ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, βάλε και εδώ πέρα να το πιάσουμε το μαλάκι σου. Του κάνω επικάλυψη να είναι πάρα πολύ δυνατό να είναι αυτό το μαλάκι. Και να μην του ξαναπέσει. Βάλε εδώ πέρα όλες οι τούφες να πάνε. Τη μαρβελάδα που κάναμε για κάποιο λόγο. Αγόρι ζάχαρη θα είσαι. Α, όχι, δεν το βάφαμε. Κάτσε και εδώ πέρα να στο τυλίξουμε λίγο. Τον έχουμε κάνει, παιδιά, σαν αστροναύτη τον έχουμε κάνει, να ξέρετε. Χαρά στη γυναίκα που θα σε πάρει, βρε. Πω, ένα μαλούμπι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ήθελες. Κουκλί ζωγραφιστό. Ξανακάτσε κάτω τώρα. Α, πρέπει τώρα να σε. Ναι, να σε λούσουμε να φύγει όλο αυτό το πράγμα που κάναμε ώστε να γίνει το κεφάλι σου κεφάλι. Βάλε και το σαπουνάκι λίγο. Είναι και κατά τη πιτηρίδα. Εδώ θα σου κάνω και μασαζάκι. Θέρεα έλα θα σου βάλω να χαλαρώσεις στο κομμωτήριο του κυρίου Mega Cyber. Έλα εδώ πέρα να το πλύνουμε όλο το κεφαλάκι. Είναι αυτή η χαλαρή στιγμή στο κομμωτήριο όπου σε λούζει, ρε παιδί μου, κομματίσου και χαλαρώσεις και δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο, ώστε μετά να πας να σε κουρέψει. Και μετά βασικά για να φύγουν οι τριχούλες. Ένα στο κάνουμε λίγο εδώ πέρα με το πιστολάκι. Να φτιάξουμε λίγο την φράτσα και τα χωρίσματα. Βγάλε και εδώ πέρα, δεν χρειάζεσαι μεγάλο παιδί, χρειάζεσαι πια την ασπίδα του Captain America. Κοίτα πόσο χαρούμενο τον κάναμε. Και πάμε τώρα και στο τρίτο στάδιο του κρέματος μας. Να του κάνουμε το styling δηλαδή. Λοιπόν, κοίτα καρχικά πόσο χαρούμενος είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Τέτοιους χαρούμενους πελάτες θέλω να βλέπω. Τι νομίζω ότι ταιριάζει? Γράψε στα σχόλια. Εγώ θεωρώ ότι κάτι
ένα μοντέρνο κουρεματάκι πλέον να το χαρείς. Νομίζω είναι πολύ της μόδας το μαλάκι πίσω. Κουκλί ζωγραφιστό είσαι. Να σου βάλουμε και καφέ φρυδάκια εδώ πέρα να ταιριάζουνε. Ή να στα κάνουμε λίγο πιο. Όχι. Εδώ πέρα φαίνεσαι πάρα πολύ περίεργος. Εδώ πέρα τριμαρισμένο, ωραία και προσεγμένα. Θέλω να μου είσαι όμορφος όταν θα βγεις στην κοινωνία. Και θα πεις ο Μέγκα Σάιμπερ μου έκανε αυτό το κούρεμα. Να σου βάλω και ένα ωραίο μουστάκι, ρε παιδί μου, να το χαρείς, να το ευχαριστηθείς. Ή θεωρείς ότι δεν σου πάει. Μια χαρά. Σύγχρονος άντρακλας έγινες. Να σου βάλουμε και γυαλάκι εδώ πέρα. Όχι, σου ταιριάζει το Ray-Ban, μπορώ να πω εκεί πέρα. Έτσι. Αστυνομικός, είσαι έτοιμος. Παιδιά, τον έχουμε κάνει μαναράκι. Κάτσε να του βάλουμε και ένα ωραίο που καμισάκι εδώ πέρα ή ένα ωραίο μπλουζάκι. Κοίτα! Θεωρώ ότι ένα ζιβάγκο θα του τέργεζε με την όλη την κατάσταση που του φτιάξαμε εδώ πέρα. Κοίτα μου, είχε εκεί πέρα το γελάκο, το φλόρικο. Πάρε εδώ πέρα ένα. Να σε πάρει και κανένα άνθρωπο στα σοβαρά. Εγώ θα τον προσλάμβανα. Επειδή ο Μέγκα Σάιμπερ πέρα από κομμωτής είναι και στη λίστα. Μαλάκι, σένιο, ωραίο καφετί. Φρυδάκια, γυαλάκι, Ray-Ban. Μουστακάκι προσεγμένο και ζιβαγκάκι. Τι άλλο θες βρε από αυτή τη ζωή. Θεωρώ ότι είσαι έτοιμος. Nice work and stay cool. Θα το κάνω αυτό την ατάκο του κομμωτηρίου μου. Μια λαμπρή καριέρα με περιμένει.